Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, νομίζω από πού να πρώτο ξεκινήσουμε δεν ξέρουμε βασικά σήμερα. Έχει γίνει έχει το δικό μας το μάτς. Ευχαριστούμε Merciful. Merciful Fate, έλα ρε φίλε Σαντορίνη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλους όσους νιώθουν Έλληνες. Καλή εκπομπή Αλάνια. Φιλιά Σαντορίνη. Ευχαριστούμε Merciful Fate και όλα τα παιδιά που στέλνουν τα donate τους, τα like τους, τα παιδιά, όλα τα subscribe, όλους μας στηρίζουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα σχολιάσουμε όλα τα πράγματα, παιδιά. Έτσι, ό,τι μπορούμε, ό,τι προλαβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα από πού να πρώτο ξεκινήσουμε. Είτε ο ΠΑΟΚ με ανατροπή στην έδρα του, είτε ο Ολυμπιακός από Τρίπολη, είτε η ΑΕΚ με 14 από την Τρίπολη. Εμείς είμαστε. Τι εμείς? Το Άρης Παναθηναϊκός αισθάνομαι πιο light. Ακριβώς αυτό είπα. Ξεκίνησε έκτος, δεν κερδίζει κανένας και είναι όρδος. Τι light. Αυτό όντως το καταλαβαίνω. Τι light, ποιο είναι light. Που ο Παναθηναϊκός με μισή φάση τρώει γκολ και δεν μπορεί να κάνει γκολ μπροστά. Ναι. Και μου λένε ότι βλέπουν βελτίωση. Ναι, έκανε καλό παιδί λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ δικαιωματικά, μιας και ο Γιάννης για κάπου ήθελα να τον βγάλω σόλο, είχαμε κάποιο σοβαρό τεχνικό θέμα, δεν ήταν δυνατό αυτό και απολογούμε γι' αυτό. Έτσι, θεωρώ δικαιωματικά πρέπει να ξεκινήσει και ο Γιάννης που δεν ήταν χθες στο live παρέα μας, να ξεκινήσει για το ντέρμπι, για τον Παναθηναϊκό. Είχαμε στο ημίχρονο έτσι μια παρέμβαση, τα είπαμε λίγο. Φίλε ο άλλος. Έτσι. Επειδή είναι παοξής, τι πρέπει δηλαδή, να δέχομαι εγώ τις ιδιοτροπίες του ή την έλλειψη σεβασμού. Έρχεται εδώ τώρα 2 εβδομάδες, είμαστε 20 χρόνια εδώ, δεν μας σέβεται κανείς. Δηλαδή εντάξει, πόσο δηλαδή να κάνουμε υπομονή. Δεν είναι μία η περίπτωση, 2-3. Την άλλη φορά ήταν εδώ ο άλλος αυτός που είναι στο ραδιόφωνο του Άρη, ο δηλωμένος Ερακλειδέας. Περίμενε εμένα πότε θα μιλήσω, να πω καμιά λέξη τέλος πάντων που δεν είμαστε και του Πανεπιστημίου. Να κάνω κανένα λάθος, κανένα σαρδάμ για να μου την πει. Σε κανένα άλλο δεν μιλούσε, μόνο εμένα διέκοπτε. Εγώ ήμουν ο τραμπούκος, εγώ έφταιγα. Μόνο σε μένα το έκανε αυτό το πράγμα. Δεν σου έχει λείψει που σε διόρθωνε. Μου έχει λείψει. Που σε διόρθωνε, λέω. Μου έχει λείψει, σου λέω. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που είπε την Καλιφόρνια χώρα, τι να διορθώσει εμένα, ρε φίλε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Φίλε. Τα ατοπήματα. Ο άνθρωπος που είπε την Καλιφόρνια ότι είναι χώρα. Δηλαδή την Καλιφόρνια την είπε ότι είναι, ξέρω εγώ, Γαλλία, Αγγλία, Αυστραλία κτλ. Ναι. Τι να διορθώσει δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε εδώ για τον ντέρμπι, το πιάσουμε μαζί με τον Γιάννη, τον ακούω προσεκτικά. Στο ημίχρονο είχαμε μια παρέμβαση. Αλλιώς φαινόταν το πράγμα, αλλιώς πήγε. Τα είπαμε και στο ημίχρονο. Ναι. Έτσι. Το μάτς πήγε όπως το περιμέναμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ χειρότερα από ό,τι το περίμενα. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ χειρότερα, θα σου πω τι εννοώ όπως το περίμενα. Το σχολιάσαμε και την Πέμπτη μαζί στο live. Ότι περιμέναμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει δυνατά να μπορέσει να προσπαθήσει να πάρει κεφάλι στο σκορ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να φύγει για το άγχος, μετά να το ελέγξει έτσι. Κατά κάποιο τρόπο. Ο Άρης για μένα είτε τον ανάγκασε ο Παναθηναϊκός είτε. Ήταν επιλογή του Άρη. Από τακτική. Πάντως ήταν πιο φοβικός ο Άρης. Έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός και απειλήσε, τι τέλος πάντων προσπάθησε να απειλήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει και φέτος το μεγάλο πρόβλημα της αποτελεσματικότητας. Πέρα δηλαδή όλων των άλλων, δεν μπορούμε να κάνουμε και γκολ εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάνω από ένα γκολ με τον Πανσεραϊκό, που κέρδισε, και δύο γκολ με την Καλυθέα, που δεν κέρδισε, και μάλιστα η Καλυθέα το έκανε ρεκόρ τελικών προσπαθειών. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει λοιπόν δυνατά, πετυχαίνει τέλος πάντων τον γκολ και λέω με αυτό που είδα στο ημίχρονο ότι μετά είναι θέμα διαχείρισης. Ξεκάθαρα. Από τη στιγμή δε που βλέπω στο 60 ότι μπαίνει είσαι ο Ιωαννίδης. Για 2-0, είσαι και για 2-0. Βλέπω ότι μπαίνει ο Ιωαννίδης, λέω θα δώσει χώρο να κυνηγήσει τον Ιωαννίδη. Έτσι. Δεν διαβάζει. Θεωρώ ότι δεν το διαβάζει σωστά το ματς ο Αλόνσο. Ο Παναθηναϊκός είναι βελτιωμένος σαν παιχνίδι, ναι. Ίσως να έχει κάνει το, σε σχέση με ό,τι έχουμε δει, το πιο καλό του παιχνίδι. Ας το πούμε έτσι. Ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε τον φίλο μου τον Νίκο. Λοιπόν, υποφερτό καλό παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Όμως, απλά πράγματα. Έχει κάρτα ο Μάγιο. Πρέπει να το σημαδέψεις. Πλάκα μου κάνεις. Εγώ ήμουν να λέω πότε δεν βγάζει. Βλέπω ότι ο Μάτζιος δεν τον βγάζει. Έτσι. Και βγάζει τον Φρίντεκ. Και λέω, και εγώ... σημαδέψτε τον. Σωστό, σωστό. Σημαδέψτε τον. Γιατί το ίδιο σκεφτόμουν και για τον Μλατένοβιτς. Ότι θα σημαδέψει Μλατένοβιτς. Βασίλη, διάβασε τον. Ναι. Έχει κάρτα. Σούφυγε, βρουρέ. Το διάβασα, ρε. Αφού το είπα. Σας έφυγε τον Νέιτ. Έχει κάρτα ο Βέλεθ. Γιατί βλέπω ότι βάζει εκεί τον Ιωαννίδη. Λέω, ωραία, θα κυνηγήσουν εκεί πέρα.
γίνονται στο 60 οι αλλαγές. Και περιμένω μέχρι το 70 να δω άλλες δύο αλλαγές. Περιμένω να δω. Έτσι. Δεν έχει γίνει κάτι στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Άρης δεν είναι ότι ξαφνικά άιντε βγήκε μπροστά. Δεν έχει γίνει κάτι. Αλλά βλέπω ότι αρχίζει ο ρυθμός του παιχνιδιού να πέφτει. Ισορροπεί το παιχνίδι. Αρχίζει η ένταση του Παναθηναϊκού να μπράβο, πέφτει. Μπράβο. Και ισορροπεί και το παιχνίδι. Και η κατοχή μπάλα ακόμα. Αρχίζει η ένταση να πέφτει. Άρα εκεί περιμένεις παρέμβαση από τον πάγκο. Δεν γίνεται αυτή η παρέμβαση. Και προφανώς, όπως συμβαίνει κάθε φορά, τρως τον γκολ και κάνεις αλλαγές. Στη μοναδική φάση. Στη μοναδική. Να το δεχτώ, στη μοναδική φάση. Στη μοναδική. Δεν έχει σημασία. Είναι άλλη μία προβληματική τοποθέτηση όλης της άμυνας Παναθηναϊκού. Γιατί είναι μεν η φάση ξεκινάει από μια λάθος πάσα του Αράο, ο οποίος 10 λεπτά πιο πριν έχει κάνει πάλι την ίδια μαλάκια. Mm. Αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, το δέχομαι. Να... Είναι εγκληματικό να αφήσεις εκεί το μωρό. Δεν γίνεται, αυτό λέω, οι υπόλοιποι να τον αφήνουν. Ναι, δεν γίνεται να τον αφήνουν. Και δυστυχώς κάνει μετά τις αλλαγές και δεν καταλαβαίνω γιατί ο Παναθηναϊκός τελειώνει με τρεις αλλαγές στο παιχνίδι. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω. Όπως αδυνατό να καταλάβω γιατί δεν σημαδεύει τους παίκτες με κάρτα, στο παιχνίδι γιατί δεν τους σημαδεύει. Έφαγα μπόλικες εγώ νομίζω. Α, ρε φίλε, τρώει το δεξί μπακ και το τρώει το στόπερ. Ναι, ναι. Δεν θα πας από αριστερά εκεί. Βέβαια. Δεν θα πας από εκεί. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Αδυνατό να καταλάβω γιατί τελειώνει ο Παναθηναϊκός με τρεις αλλαγές. Έχοντας παίξει την Πέμπτη. Εκεί είναι η παράνοια. Ότι την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός έχει παίξει παιχνίδι. Έντασης, πείτε ό,τι θέλετε. Ανταγωνιστικό, που δεν ήταν τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός ανταγωνιστικός, δεν ήταν καθόλου, ναι. Και η παράνοια φυσικά για μένα συνεχίζεται από την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Μιλάμε τώρα το ένα επικοινωνιακό αυτό γκολ μετά το άλλο. Το ένα επικοινωνιακό αυτό γκολ μετά το άλλο. Βγαίνει η ΠΑΕ λοιπόν και ανακοινώνει ότι εμείς στηρίζουμε τον προπονητή. Οκ, πρόβλημά σας. Καλά κάνετε και το στηρίζετε τον προπονητή. Υπάρχουν προπονητές που τους διώξατε όταν ήταν δύο βαθμούς από την κορυφή. Θα πει κάποιος, τον διώξαν γιατί έμεινε έξω από την Ευρώπη. Ναι, αλλά εσείς έχετε σαν στόχο το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα έχετε σαν στόχο. Και φέρατε προπονητή κατόπιν δικό σας δηλώσεων, Mr. Sky. Ο κύριος που διοικεί τον Παναθηναϊκό και έχει και την ιδιοκτησία του Sky και είπε ότι με αυτόν τον προπονητή θα πάρουμε πρωτάθλημα. Θυμάστε τι έγινε φυσικά. Με τον Ιμπερατόρ του Γιαβρούτα τον κολλητό. Έτσι. Θυμάστε τι έγινε. Σε σύγχυση προφανώς. Γιάννη, δεν είναι πολύ μακριά από την κορυφή ο Παναθηναϊκός. 5 πόντους είναι. Και είναι ένατη αγωνιστική. Τάσο, είναι 5 πόντους. Περιμένω να δω αυτή τη βελτίωση που λένε όλοι. Εγώ ακόμα την περιμένω τη βελτίωση. Να γυρίσει σαν θα έρθουν τα καλοκαίρια, μου θυμίζει. Είναι 5, είναι γιατί και οι άλλοι κάνουν μαλακίες. Αυτό πάω να πω. Δεν είναι ότι είναι καλό. Έχει ένα. Συγκυριακά είναι μειονέκτημα. Ένα... Βασίλη, 5 βαθμοί είναι όμως. Τάσο. Χρονιά πρόπερση ή αντιπρόπερση, ο Παναθηναϊκός έδωσε διψήφιο αριθμό και από την κορυφή. Τάσο. Κάθε τη συγκομιδή. Να σου πω εγώ κάτι. Ορίστε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί από τον Παναθηναϊκό δεν βλέπουμε βελτίωση, ωραία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή δεν θα συνεχίσει να είναι. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του Παναθηναϊκού, δεν θα είναι σε αυτό το μείον 5 τάσο. Μία ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, βελτίωση από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ, από τον Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες λίγο πολύ έχουν γκελάρει με μικρότερες και έχουν χάσει βαθμούς που δεν τις περιμέναμε. Και λέω, παρά αυτά, έτσι, αυτή τη στιγμή. Παρά το κάκιστο ξεκίνημα, που εγώ δεν θυμάμαι όμως ότι να έχει ο Παναθηναϊκός τελευταία 15 χρόνια, είναι μόνο 5 βαθμούς. Όχι, έχει και χειρότερα. Τάξει, έχει χειρότερα, ναι. Okay. Είναι μόνο 5 βαθμούς απόσταση από την πρωτιά. Δηλαδή, αν κάνει ένα σερί νικών, όπως ο Άρης, περίμενες ο Άρης να κάνει αυτό το σερί με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με Λαμία, με ξέρω εγώ ποιον έπαιζε μετά. Ο Άρης έχει, το είπα και χθες. Και να μην χάσει και στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έχει δύο εντός βατά, δύο εκτός δύσκολα. Ναι. Αυτά που απομένουν. Όχι, όχι. Λέμε για τώρα. Εγώ συμφωνώ. Ο Άρης πέρασε αλόβητο, φίλε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες ότι δεν είναι αυτό που περίμενε ο Παναθηναϊκός να δει με αυτόν τον προπονητή. Γιατί έκανε και την προετοιμασία, έγιναν και επιλογές προσωπικές κτλ. Δεν είδαμε καμιά βελτίωση. Έτσι, σίγουρα. Αλλά υπάρχει. Η βαθμολογία που λέει ότι ο Παναθηναϊκός παρόλο την τραγική αυτή κατάσταση που βρίσκεται αγωνιστικά είναι μόνο 5 βαθμούς. Οι οποίοι καλύβονται άνετα αν κάνει ένα σερή εικόνα. Ωραία, να το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Να το πω λίγο διαφορετικά.
στις υπόλοιπες ομάδες και στα παπάρια μου, ο φίλος ο Κόνεφτα λέει: φτάνει με την κρίνια, φίλε, άλλαξε το κανάλι. Στα παπάρια μου, αν δεν σε αρέσουν αυτά που λέω. Άλλαξε το κανάλι και έλα όταν θα μιλήσει άλλος. Έτσι, πολύ ωραία να απαντάμε, να είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα μέρα που είναι. Με αυτό το roster τάσο που έχει ο Παναθηναϊκός, περιμένεις να δεις κάποια ομαδική ενέργεια, περιμένεις να δεις ένα συνδυασμό, περιμένεις να δεις κάτι, ρε φίλε. Μόνο ατομική ενέργεια. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πορεύεται με εξάρσεις ατομικής ποιότητας. Έτσι, έτσι. Συνεχίζει να πορεύεται έτσι. Δεν βλέπεις ομαδική ενέργεια. Εγώ δεν λέω ότι οι υπόλοιποι έχουν γίνει Μπαρτσελόνα. Αλλά βλέπεις και κάτι από τους υπόλοιπους. Δηλαδή ο Άρης, παρόλο που χθες κάνει. Και ας σου πω και κάτι άλλο. Γιατί λέμε και το μάτι με τον Άρη. Δεν είναι πρόβλημα προς σκέψη το ότι ο Άρης κάνει το χειρότερο του παιχνίδι. Γιατί μπορεί να τον αναγκάζει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Ή κάνει το χειρότερο του παιχνίδι. Δεν μπορεί να τα είδε σε όλα τα παιχνίδια με την ίδια σταθερότητα. Ο Άρης κάνει το χειρότερο του παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός για τους φίλους που λένε. Εδώ, για τους φίλους που λένε άμπαλε φρουρέ, έπαιξε μπάλα ο Παναθηναϊκός αυτές τις μαλακίες. Ο μαλάκας της ημέρας λοιπόν, Νάτος, ο Άλεξ Λοάν, λέει έπαιξε μπάλα ο Παναθηναϊκός. Πόσο πρέπει να προβληματίσει αυτό το μαλάκα και τον κάθε φίλο που σκέφτεται έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός στο καλύτερο του παιχνίδι βάσει αυτών που λένε αυτοί, δεν κέρδισε τάσο. Με έναν αντίπαλο που έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό λέω. Και υπάρχει μια διαφορά, Γιάννη. Αυτό λέω. Άλλο οι ποδοσφαιριστές. Τάσο, άλλο οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού δείξαν τη διάθεση, το τσαγανό να προσπαθήσουν και με ατομική ποιότητα και τα λοιπά που έβαλε και τον γκολ από την ατομική ποιότητα του ΤΕΤΕ. Και άλλο να δεις μια ομαδική προσπάθεια μέσα. Ο Παναδικός έδειξε διάθεση. Πολύ καλή διάθεση. Δεν έπαιξε καμιά μπαλάρα. Οκ. Okay. Έδειξε πολύ περισσότερη διάθεση σίγουρα. Πάντως, έτσι. Για Παναθηναϊκό ακόμα σε σχέση, θες να προσθέσεις κάτι. Για Παναθηναϊκό έχω να προσθέσω ότι δεν αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και θες και για τον μπάσκετ. Αυτό λέω, αφορά το σύλλογο. Και για τον μπάσκετ άμα θες, Σταύρο, και εσύ να πεις κάτι. Για ένα... Μετά. Θα πω ότι τουλάχιστον παίρνουμε μια χαρά από εκεί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ένα διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία παιχνίδια, γιατί τα έχω δει όλα τα φετινά του στο μπάσκετ, στα δύο τελευταία με Φενέρ, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι η Ευρωλίγκα είναι μακρύ ταξίδι. Γενικά μην ξεθαρεύετε ή μην βιάζεστε. Το ίδιο θα πω και τώρα και για το μάτσο με τον Ολυμπιακό, ότι δεν αλλάζει κάτι, γιατί θα ξαναβρεθούμε με τον Ολυμπιακό ούκο λίγες φορές ξανά φέτος. Οπότε δεν ούτε καν μου λέει κάτι το πλεονέκτημα έδρας φέτος, Γιάννη. Ούτε τίποτα, γιατί πέρσι έλεγε. Τίποτα. Δεν έσπασε. Δύο φορές έσπασε. Τίποτα. Δεν υπάρχει πλέον ανάμεσά τους, ρε φίλε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι υπάρχει. Η τελική εκεί περιμένεις. Ό,τι είναι μέχρι έτσι. Τότε είναι. Λοιπόν. Άχαμε να λέγαμε. Καθαρά γοήτρου. Κρατάω, πέραν του γοήτρου που είναι νίκη με τον αιώνιο αντίπαλο, δεν το συζητώ, κρατάω την εμφάνιση. Είναι συνέχεια. Γεια σου, Νουπ. Της, και... ευχαριστούμε Ξενομερίδη. Και την Χριστίνα και το... Ξενομερίδη. Τον Νουπ του. κρατάω την εμφάνιση γιατί... Πάλι με μένα τα βάλατε. Είναι συνέχεια της εμφάνισης από την Κωνσταντινούπολη. Χρόνια με πολύ καλή, με πολύ καλή άμυνα και πολύ καλές, πολύ καλές αποφάσεις στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Το μόνο μεμπτό, και πρέπει να το πω, είναι για αυτόν τον κύριο που σφύριζε χθες, ο οποίος ήθελε να κάνει το δικό του κομμάτι, έτσι. Ο κύριος που σφύριζε χθες, ο Τσιμπούρης, πώς τον λένε, σας προκαλώ να δείτε δύο από τα τρία φάουλ που έχει δώσει στο Λεσόρ. Δεν λέω τίποτα άλλο. Δεν συζητώ για την τεχνική ποινή που του δίνει, για να τον κάνει με τέταρτο. Δύο από τα τρία. Με τα λίγα που ξέρω από τους κανονισμούς, με τα λίγα, όταν ο παίκτης είναι έξω από το... Εκείνη τη γραμμούλα κάτω από την μπασκέτα, δεν ξέρω πώς τη λένε, τελική γραμμή λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται, Σταύρο, δεν ξέρω αν την ξέρεις. Η γραμμούλα που είναι κάτω από την μπασκέτα, όταν ο παίκτης είναι έξω, έξω όταν είναι, είναι επιθετικό το φάουλ. Όταν είναι μέσα είναι αμυντικό. Με τα λίγα που ξέρω. Ωραίο μήνυμα. Το λέω για αυτόν τον ανεκδίγητο, έτσι. Ευτυχώς δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν καθυλωτικός. Δεν άφησε περιθώρια, με πάρα πολύ καλή άμυνα, με σφιχτή άμυνα και πολύ καλές αποφάσεις. Και επειδή εδώ πέρα πώς το λένε, επικρατούσε και μια στην πόλη ότι για το, και μια νίκη που έκανε και ο Παναθηναϊκός στο βόλεϊ, να το πω απλά και αυτό, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το βόλεϊ, μόνο και μόνο επειδή μου το στείλανε φίλοι Παναθηναϊκοί, μίλα λέει και για το βόλεϊ, εντάξει, κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ, οκ, κανονική διάρκεια είναι, δεν μου λέει τίποτα, παιδιά, ναι. Στο τέλος. Στο μπάσκετ δίνω περισσότερη βάση να μου... Εντάξει, το φίλος ο κόσμος, εσύ μου. Ναι.
Κρίμα να μείνει ο Μπουγάτσα σήμερα εδώ να μιλήσετε για μπάσκετ. Λοιπόν. Αυτά. Για το ποδόσφαιρο, τίποτα. Λένε ότι. Και να πω και κάτι για τους φίλους που λένε για τον Αλόνσο. Δεν μπορεί οι δηλώσεις που ακούω για την Ευρώπη να λένε ότι πρέπει να κάνουμε μία νίκη στα επόμενα της Ευρώπης. Και ξέρω εγώ. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε την Τζέλσι, με κάτι ομάδες. Που αντιλαμβάνομαι αυτούς που λένε για βελτίωση του Παναθηναϊκού. Αντιλαμβάνομαι, τα ακούω όλα. Αλλά παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ είμαι 41 χρονών και έχω προλάβει να δω ομάδες του Παναθηναϊκού που αμφιβάλλω εσείς που μου στέλνετε μήνυμα, γιατί εικάζω ότι είστε καμιά 25αριά, 30, αν τις έχετε δει. Αλλά τώρα οι ομάδες που παίζει στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς γιατί έχει μικρύνει, υπό άλλες συνθήκες δεν έπρεπε να τις βλέπει. Μόνο το σεβασμό στην Μπάνια Λούκα, μόνο το σεβασμό. Σε κάτι Γιώργο Γκόρντεν. Τι είναι αυτά τώρα. Δεν μπορώ να ακούω εγώ ότι πρέπει να κάνουμε, λέει ο προπονητής, πρέπει να κάνουμε, λέει, μία νίκη μεγάλη. Τι μία νίκη, ρε. Με αυτά τα χωριά που παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Για τον Παναθηναϊκό μιλάμε. Εκεί να δω εγώ βελτίωση. Εκεί να δω, να καταλάβω τι, και να αντιληφθούν και αυτοί που είναι στην ομάδα ποιο είναι το μέγεθος. Ξαναλέω, έχει μικρύνει εξωαγωνιστικά. Και αγωνιστικά είχε μικρύνει. Λίγους είπες, φίλε. Πολύ. Και αγωνιστικά είχε μικρύνει. Ωραία. Φέτος που έχει γίνει μια επένδυση, να το δούμε. Πρακτικά είναι γλουγλουγλου, τι να κάνουμε, φίλε. Να το δούμε. Μεγάλο γλουγλουγλου ήταν. Κάντε καμιά σοβαρή νίκη. Αλλά πες μας τι ομάδα είσαι και εσύ, πρακτικάρια. Να μπορούμε να την παρατεθούμε. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο σε κάποιους φίλους που λένε ότι η γραμμή Γιάννη που είπες λέγεται ζωγραφιστό. Δεν είναι το ζωγραφιστό η γραμμή. Το ζωγραφιστό είναι η ρακέτα. Η ρακέτα είναι το ζωγραφιστό, ρε παιδιά, ναι. Χρώμα. Ναι. Αυτό που λες είναι τελική γραμμή. Τελική γραμμή. Ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Απλά θυμάμαι τον κανονισμό που λέει ότι όταν είναι μέσα ο αμυντικός είναι αμυντικό φάουλ. Όταν είναι έξω είναι πιο. Γενικά, εχθές η διαιτησία ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων, γιατί κι εγώ θυμάμαι πολλά σφυρίγματα που δόθηκαν, όπως ας πούμε. Ένα φάουλ στον Φουρνιέ προς το τέλος που εκεί θα μπορούσε πες λίγο να μειωθεί λίγο η κατάσταση, να πάρει ψυχολογία κτλ. Δεν το έδωσαν ποτέ μπροστά τους. Του έδωσαν και τεχνική ποινή. Το θυμάσαι το φάουλ. Γενικώς η διαιτησία χθες, ευτυχώς που το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο σε ρόλους μέσα στο γήπεδο, έτσι. Δεν υπήρχε ολυμπιακός. Κοίταξε, αν ήταν κοντά Σταύρο και το φάουλ που λες θα παίζε ρόλο. Αν ήταν κοντά και το φάουλ που λες θα παίζε ρόλο. 15 βαθμούς ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός θα κέρδισε. Τέλος πάντων, λέω ρε παιδί μου ότι αν ήταν κοντά το σκορ, το φάουλ που λες θα έπαιζε ρόλο. Έτσι. Και εγώ πιο πολύ. Κοίταξε, νομίζω ήταν στους 9 πόντους η διαφορά. Και... με το φάουλ θα πήγαινε στους 7, γιατί στην επόμενη επίθεση ο Παναθηναϊκός έβαλε τρίποντο και πήγε στους 12 και τελείωσε το μάτσο οριστικά. Αλλά δεν στέκομαι εκεί. Okay. Στέκομαι ότι ήταν ανίκανη η διαιτησία χθεσινή. Γενικά, όχι μόνο υπέρ του Παναθηναϊκού ή υπέρ του Ολυμπιακού ή σε βάρος των δύο. Ήταν ανίκανη η διαιτησία και γενικώς υπάρχει πρόβλημα με τη διαιτησία στο μπάσκετ. Αφού λέει ο... Πώς τον λένε από τον Προμηθέα, ο πρόεδρος, ότι έχουμε γυρίσει η σελίδα. Ο Λιόλιος. Κάνουμε καινούργια λάθη. Ο Λιόλιος, έχουμε γυρίσει η σελίδα. Στον Άρη αυτή τη σελίδα που γυρίστηκε την έχουν καταλάβει. Νομίζω πριν δύο εβδομάδες έπαιζε με ποιον έπαιζε εδώ ο Άρης, ρε. Μπάσκετ. Τον Προμηθέα. Α, με τον Προμηθέα. Την κατάλαβα τη σελίδα εδώ. Στο Άρης Προμηθέας. Μην κοιτάς που. Κάθε φορά πρέπει να κερδίζουμε και τους διαιτητές. Μην κοιτάς που δεν έγινε, δεν πήρε έκταση. Τελευταίο δευτερόλεπτο το κέρδισε τον Κολοσσόπουλο. Την κατάλαβε ο Άρης. Εδώ με τον Προμηθέα έχουν γίνει όμορφα πράγματα. Όμορφα πράγματα, αλλά επειδή είναι όλοι τα πνίγουν. Όχι αργανοί. Προς Θεού. Τα πνίγει το καθεστώς.